Χαιρετίζω τη συγκέντρωση όλων αυτών που εδώ και πολλά χρόνια συναντιόμαστε σε αυτήν εδώ την πλατεία για να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, αυτά που μας κλέβουν, για να παλέψουμε για την ανατροπή αυτών που καταστρέφουν χώρους, τόπους και ανθρώπους. Απευθύνομαι όμως κυρίως σε όλους αυτούς που σήμερα δεν είναι εδώ, σε όλους αυτούς που σκέφτονται να κάνουν το βήμα, να πούν το μεγάλο όχι στη συνήθεια, να πούν το μεγάλο όχι στη συνέχεια, να πούν το μεγάλο ναι στη ρήξη. Ναι στη ρήξη με την υποταγή, ναι στη ρήξη με την καταστροφή. Σήμερα έχουμε όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη για ουσιαστική αντιπολίτευση. Τη ζωή μας την γνωρίζουμε όλοι. Όλοι μας ξέρουμε τη φτώχεια και τη μιζέρια που μας έχουν ρίξει οι πολιτικές τους. Οι πολιτικές όλων όσων κυβέρνησαν, οι στρατηγικές τους συμφωνίες με το κεφάλαιο όπου πυθύνια και συνειδητά το υπηρετούν. Γνωρίζει ο καθένας από εμάς τους υπαίτιους του ξεπουλήματος κάθε ελπίδας για αλλαγή. Γνωρίζει ο καθένας από εμάς τους υπαίτιους του παλιού και του νέου ξενιτεμού των παιδιών μας. Γνωρίζει ο καθένας από εμάς τους υπαίτιους της οικολογικής καταστροφής, όσο και αν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα αδελφά τους ευρωπαϊκά κόμματα διαλαλούν την πράσινη ανάπτυξη. Ξέρουμε όλοι ότι δεν πρέπει να εξοικειωθούμε με την κανονικότητα της κρίσης, τους πολέμους, την έμφυλη βία, τη φτώχεια και τη μιζέρια. Μέρος του προβλήματος αυτής της άθλιας, ταξικά μεροληπτικής κανονικότητας, στον ένα ή στον άλλο βαθμό είναι οι κυρίαρχοι του Κοινοβουλίου, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους, γιατί αυτό το ρόλο επέλεξαν. Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή φωνή που θα τους αποκαλύπτει και θα οργανώσει τους αγώνες μας. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα σήμερα χωρίς κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Το μόνο κόμμα που μπορεί σήμερα να αποτελέσει την τελευταία γραμμή άμυνας και την πρώτη γραμμή ελπίδας για αλλαγή. Μιας άμυνας που μπορεί να μας οδηγήσει στην αντεπίθεση και στην ανατροπή της κανονικότητάς τους. Καλό από το βήμα αυτό μαζικά, με αισιοδοξία και ασίγαστο πάθος να δώσουμε τη μάχη για την εκλογή ξανά κομμουνιστή βουλευτή από τη Λέσβο. Γιατί ξέρουμε ότι δεν θα είναι διακοσμητικός. Γιατί ξέρουμε ότι θα είναι χρήσιμος για τους αγώνες που έρχονται. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει ΚΚΕ, ξεκινώντας από τους αγώνες των σκοτεινών χρόνων και φτάνοντας στο σήμερα. Καλή δύναμη, με άγρυπνο και ασίγαστο πάθος να δώσουμε τη μάχη των επόμενων ημερών.